Νίκης του Άρη του ΠΑΟΚ με 62-57 στο Νίκ Γκάλης Χολ, τον Βασίλη Σίμψα, τον οποίο θα καλημερίσουμε εδώ από το Λίμπερο. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Μετά τα κυρίσινη νίκη, είμαστε καλά σήμερα. Καλά μπήκε ο μήνας. Μπήκε... Ιδανικά. Το που λένε. Ιδανικά, έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω έτσι λίγο κάτι διαφορετικό, Βασίλη. Βλέποντας ένα τέτοιο γήπεδο, μια τέτοια ατμόσφαιρα, είναι ένα από τα βράδια που... γυρίζοντας πίσω το χρόνο και κοιτάζοντας έτσι, όταν κάθεσαι το βράδυ σπίτι σου, να αισθάνεσαι ικανοποιημένος που τελικά έγινες αθλητής για να ζήσεις κάποιες τέτοιες βραδιές? Κοιτάξτε, πέρα το οικονομικό, τέτοια παιχνίδια είναι που νιώθεις την ανταμοιβή που ασχολήθηκες με το άθλημα. Δηλαδή όταν σταματήσεις κάποια στιγμή το μπάσκετ, θα έχεις να συζητάς για αυτά τα μάτς, για την ένταση, για το πάθος, για την πίεση, για τον κόσμο. Και δεν θα συζητάς, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω παιχνίδια με μικρότερες ομάδες. Αυτά είναι που σου μένουν και αυτά είναι που σε κάνει να παίξεις μπάσκετ. Είναι αυτό που λέμε, γυρίζεις από τη δουλειά, γιατί για σας είναι μια δουλειά πέρα από όλα τα άλλα, γεμάτος στο σπίτι μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Έτσι ακριβώς, γιατί έχει περάσει μια εβδομάδα πάρα πολύ δύσκολη, με πίεση, με πάρα πολύ δουλειά, με πάρα πολύ σκέψη. Και όταν τελειώνεις το πολύ εσύ τη δουλειά σου και ειδικά με θετικό αποτέλεσμα, νιώθεις γεμάτος, ικανοποιημένος, ανακούφιση, είναι πολλά τα συναισθήματα μαζί. Πόσο δε μάλλον όταν σε παρακολουθεί από την κερκίδα ένας από τους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ και του Άρη φυσικά, ο Νίκος Γκάλης. Δεν ξέρω, το σχολιάσαν αρκετά παιδιά χθες στις δηλώσεις του. Ήταν ένα έξτρα κίνητρο. Γενικά η παρουσία του όταν είναι στο παλέ είναι ένα έξτρα κίνητρο για εσάς? Εννοείται, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε μεγάλωσε. Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε ασχοληθείς με τον μπάσκετ. Σου δίνει έξτρα κίνητρο, γιατί όταν μπαίνεις στο παρκέ και ξέρεις την έξω γη και σε κοιτάει, δεν θες να τον απογοητεύσεις, θες να κάνεις τα πάντα ώστε να φύγει ικανοποιημένος. Γενικά θες να του δώσεις μια χαρά. Και αυτός είναι ο σκοπός που σου δίνει το κάτι παραπάνω να δώσεις μέσα στο παρκέ. Χαρά δώσατε βέβαια και στον κόσμο του Άρη χθες. Έχω την αίσθηση πάντως ότι, όχι έχω την αίσθηση, είμαι σίγουρος, το παιχνίδι ήταν κακό συνολικά. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς μέσα από το παρκέ έτσι, γιατί εμείς έτσι κρίνουμε και λίγο επιπόλαια πολλές φορές, κρίνουμε ας πούμε από την αστοχία ή το χαμηλό σκορ. Από την άλλη κάποιος θα πει, ναι, χαμηλό σκορ, άρα καλές άμυνες, άρα πάθος σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου οπτική γωνία του χθεσινού αγώνα. Και εγώ πώς το είσα και όπως έβλεπα το παιχνίδι, όντως ήταν πολύ κακό για έναν φίλαθρο που είχε δει ένα θέαμα και να ευχαριστεί τον μπάσκετ. Από πλευράς θεάματος ήταν πολύ κακό. Ήμασταν και δύο ομάδες πολύ άστοχες, που πιστεύω ήταν και θέμα της καλής άμυνας και θέμα της πίεσης που υπήρχε. Εγώ νομίζω ότι οι δύο ομάδες αυτές, και η δική μου Άρης και ο ΠΑΟΚ, γνωριζόμαστε πολύ καλά. Υπάρχουν κάποια match-up τα οποία ταιριάζουν, δηλαδή και εμείς αμυντικά μπορούμε και κλειδώνουμε κάποιους παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ κλειδώνει κάποιους παίκτες δικούς μας. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι πιστεύω μέτρησε πάρα πολύ το πάθος και η θέληση για την νίκη. Δηλαδή εκείνη που κρίθηκε το παιχνίδι, και πιστεύω ότι και ο κόσμος ευχαριστήθηκε, γιατί όταν βλέπει παίκτες ομάδας τους να τα δίνουν όλα και έρχεται το θετικό αποτέλεσμα, είναι πολύ ευχαριστημένη. Πάντως, ο Άρης δεν είχε τους συνήθεις ύποπτους όσον αφορά το σκοράρισμα. Τόσο ο Βεζέκοφ και ειδικά ο Πάσαλης δεν ήταν σε τόσο καλή μέρα. Ήταν σε κακή μέρα, για να λέμε την πραγματικότητα, ο Πάσαλης, επιθετικά τουλάχιστον. Αλλά πήρε πολλούς πόντους ο Άρης από τον Ριντ και νομίζω ότι βοήθησες και εσύ πάρα πολύ σε ένα κρίσιμο σημείο με 2-3 επιθετικά rebound και καλάθια, που σε εκείνο το σημείο κράτησαν τους 3-4 πόντους που προηγούνταν ο Άρης, ενώ έκανε την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν κρίθηκε από αυτούς που περιμέναμε να κριθεί το παιχνίδι. Κοίταξε, όπως ανέφερες εσύ, δύο παίκτες αυτοί είναι που μας έχουν κουβαλήσει μέχρι εδώ τώρα επιθετικά. Δικαιούνται και αυτοί να έχουν μια κακή μέρα, να είναι λίγο άστοχοι. Και αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς σαν ομάδα ήταν να προσπαθήσουμε να τους καλύψουμε, να βρούμε κάτι διαφορετικό, και πιστεύω ότι και ο Ριντ αλλά και ο Αντεκμπόγε έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά στο τεχνικό τομέα. Ειδικά ο Ριντ είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ χαμηλών τόνων, είναι λίγο παρεξηγημένος,
αλλά είναι ένα αθλητικό παιδί, είναι λίγο άπειρος. Και πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και καλύτερος. Αρχίζει και αντιλαμβάνεται το ελληνικό μπάσκετ και τον τρόπο που παίζουν οι ελληνικές ομάδες και πιστεύω θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο συνέχεια. Mm-hmm. Αλλά όπως είπα και πριν, εντάξει, ο Σάσα και ο Μούχα δικαιούνται και αυτοί να έχουν μια κακή βραδιά. Το θέμα είναι ότι τους καλύψαμε και οι υπόλοιποι, αλλά και πιο πολύ από την άμυνα. Ο Πάσαλ Ζέβε ήταν και λίγο άτυχος. Δηλαδή τα δύο πρώτα τρίποντα είναι αυτό που λέμε μπήκε-βγήκε η μπάλα. Από εκεί και πέρα, μάλλον. Δηλαδή τα δύο σου τρία που πήρε στην αρχή, όντως ήταν ξεμακάριστα. Δηλαδή για τον Μούχα αυτά τα σουτ μπαίνουν. Αλλά οκ. Okay, θα τα βάλει το Σάββατο στην Πηλαία. Έτσι ακριβώς. Αυτό είπαμε και εμείς μετά. Ότι ήμασταν πολύ άστοχοι και μας δίνει δύναμη τη συνέχεια. Ότι παρόλο που ήμασταν έτσι, καταφέραμε και κερδίσαμε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Ο Βεζέγκοφ μετά το τέλος του αγώνα είπε ότι η διοίκησή μας πέτυχε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρωτόγνωρο, να ξαναγίνει αυτό το μάτς και να μην το κερδίσει ο αντίπαλος στα χαρτιά όπως ήθελε. Και αυτό, αν και δεν το λέγαμε, είπε μέσα στη βδομάδα, μας έβαλε στις πλάτες μας πολύ μεγάλο άγχος. Πάρα πολύ άγχος. Συμφωνείς με αυτή, το νιώσεις και εσύ δηλαδή αυτή την εβδομάδα? Δηλαδή έπρεπε να το κερδίσεις αυτό το παιχνίδι, γιατί έγινε αυτή η ανατροπή στα δικαστήρια. Ήταν μια περίεργη εβδομάδα όντως, γιατί καταρχάς ήταν μια εβδομάδα που έγινε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ο προπονητής δεν είχε άγχος, αλλά είχαμε υπάρξει πιο πολύ άγχος εμείς. Ήταν μια περίεργη εβδομάδα, γιατί έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι για να δώσει την ικανοποίηση και στη διοίκηση που έκανε αυτή την έξτρα προσπάθεια και κατάφερε, και εκεί που ήμασταν με το ένα πόδι στον κορμό καταφέραμε και βγήκαμε και κερδισμένοι, αλλά και να δώσει και τη χαρά στον κόσμο, ο οποίος είχε έρθει, δεν κατάφερε να δει ένα παιχνίδι που το περίμενε τόσο καιρό, και να του δώσουμε την ανταμοιβή ότι τελικά τα καταφέραμε και κερδίσαμε στο παρκέ. Mm-hmm. Βέβαια αυτό το μάτς που έρχεται, Βασίλη, του Σαββάτου, το δεύτερο κολλητό, είναι μάλλον ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Και από αυτή, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσετε από σήμερα και όλα. Θα έχει και το πλεονέκτημα της έδρας ο ΠΑΟΚ. Εννοείται διαφορετικό παιχνίδι. Τώρα πάμε σε ένα γήπεδο που θα υπάρχει ακριβώς το αντίθετο συνέστημα. Mm-hmm. Η πίεση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη απέναντί μας. Αλλά πιστεύω ότι τώρα μας έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος με την νίκη που κάναμε χθες. Το νιώσα δηλαδή μέσα στα αποδυτήρια. Ναι. Και πιστεύω ότι με την δουλειά μέσα στις ομάδες προπονητές θα δουλέψουμε σωστά, και αν είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο που θα δώσουμε, πιστεύω έχουμε μεγάλη τύχη. Αυτή η νίκη χθες, βέβαια, Βασίλη, ήταν πολύ σημαντική και βαθμολογικά, γιατί σας έφερε στην τέταρτη θέση, στην τετράδα, που είναι νομίζω στόχος από την αρχή της σεζόν, και με έναν αέρα δύο βαθμών. Ήταν μια νίκη δηλαδή σημαντική από όλες τις απόψεις, όχι μόνο γιατί σας έφυγε ένα μεγάλο άγχος όπως λες, μια πίεση που είχατε στις πλάτες σας, αλλά και βαθμολογικά είναι πολύ σημαντική νίκη. Βεβαίως, γιατί αν αναλογιστεί κανείς ότι μπορεί τώρα να ήμασταν και 5 βαθμούς πίσω, δηλαδή να μην είχαμε παίξει καν το παιχνίδι, να είχαμε μηδενισμό και 2 βαθμούς μείον, αυτή η βαθμή είναι υπερπολίτιμη. Δεν έχουμε βάλει στόχους από την αρχή σεζόν, να πω την αλήθεια. Έτσι όπως ζητάμε μεταξύ μας, αυτό μας ενδιαφέρει είναι να το ευχαριστιόμαστε, και αυτό συμβαίνει. Αλλά έτσι όπως πάει το πρωτάθλημα παιχνίδι με το παιχνίδι, πιστεύω θα μπουν σιγά σιγά οι στόχοι. Κάθε νίκη είναι υπερπολίτιμη, και πιστεύω ότι με την κατάλληλη δουλειά και προσήλωση μπορούμε να πάμε ακόμα ψηλά. Αν δεν υπήρχε αυτή η ήττα από τον Κολοσσό. Είναι η παραφωνία φέτος αυτή. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, έτσι πως τόσα χρόνια που παίζω, πάντα υπάρχει σε όλες τις ομάδες, δεν υπάρχει χρονιά που να μην υπάρχει αυτή η κακή περίοδος που λέμε. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι την κάναμε αυτή η κακή περίοδο, εκείνη τη στιγμή με τις 3 συνεχόμενες ήττες, και το σημαντικό ότι μείναμε ενωμένοι, δεν επηρεαστήκαμε, ούτε οι προπονητές, ούτε οι φήμες περί αλλαγή παιχτών, περί προπονητών, όλα αυτά τα ξεπεράσαμε σαν διοίκηση και σαν παίχτες και ομάδα ενωμένη, και πιστεύω μαζί και σε πολύ καλό. Γιατί βλέπουμε πιο πολλές ομάδες στην πρώτη γκέλα ή στην πρώτη στραβή, αρχίζουν οι μουρμούρες, αρχίζουν οι αλλαγές, και αντί να γίνει κάτι καλύτερο, γίνεται χειρότερο. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια που λες, Βασίλη, γιατί όλες οι ομάδες μια κοιλιά θα την κάνουν αργά ή γρήγορα. Σε όλα τα ομαδικά αθλήματα συμβαίνει αυτό, κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεις τα άσχημα αποτελέσματα. Και ο Άρης αντιμετώπισε σωστά. Η καλύτερη ομάδα που υπάρχει μέχρι την τελευταία θα την κάνει την κοιλιά. Ναι. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεις αυτή την περίοδο την κακή. Αν θα διαλυθείς ή αν θα είσαι ενωμένος να την περάσεις.
Mm-hmm. Ο Άρης είναι στην τέταρτη θέση, έχει 2 βαθμούς διαφορά από την πέμπτη ΑΕΚ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ και το Ρέθυμνο μαζί με τον Άρη είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την παρουσία στην τετράδα. Όσο και αν δεν το λέτε, όταν είσαι 2 βαθμούς πάνω από τον πέμπτο, δεν μπορεί παρά να σκέφτεσαι ότι ο στόχος είναι η τετράδα, νομίζω. Ναι, εννοείται. Τώρα έτσι πως πάει το πρωτάθλημα, σιγά σιγά μπαίνουν αυτοί οι στόχοι στο μυαλό μας. Βέβαια, καλό θα ήταν να μην αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πού πρέπει να κερδίσουμε, ποιους βαθμούς χρειαζόμαστε, ποια είναι τα παιχνίδια. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε ως τώρα, δηλαδή κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πάμε για την νίκη, πάμε να το φαρτιθούμε, να διασκεδάσουμε, να πάρουμε τους 2 βαθμούς και παιχνίδι με το παιχνίδι όσο πιο ψηλά γίνεται. Mm-hmm. Γιατί όπως είπα και χθες, αυτή η ομάδα δεν είναι και τόσο έμπειρη. Δηλαδή δεν είναι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι λίγο περίεργο. Ναι. Δεν έχουμε ξένους παίκτες οι οποίοι έχουν ξαναπαίξει στην Ελλάδα, μόνο το Μούχα, και χρειάζεται ένας χρόνος για να προσαρμοστείς στο αυτό το πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι ο χρόνος είναι υπέρ μας. Πάντως δηλαδή σιγά σιγά θα είμαστε όλο και καλύτεροι. Ο μεγάλος άτυχος πάντως είναι ο Τόμας, ο οποίος πάλι τραυματίστηκε χθες, υποτροπή έπαθε. Δεν ξέρω, έχεις κάποια ενημέρωση αν προλαβαίνει το Σάββατο? Δύσκολο, έτσι. Δεν ξέρω, ναι, γιατί εγώ πώς τον είδα με το που ξεκίνησε το παιχνίδι, κατευθείαν πρέπει να έπαθε, να χτύπησε πάλι το πόδι του. Εντάξει, ο Τόμας είναι ένας ιδιαίτερος παίχτης. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να παίξει 100% ή παίζει στα 1000% ή δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Είναι ο τρόπος που παίζει, η ταχύτητα, η δύναμη που βάζει στο παιχνίδι. Και αν έχει ένα μικρό πρόβλημα, τον σταματάει, τον κρατάει λίγο πίσω. Μακάρι να είναι καλά, δεν ξέρω ακόμα. Έπανε σήμερα θα το δουν. Μακάρι να είναι καλά, γιατί το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Είναι αυτό που είπες και σχέση με την εμπειρία, να κοντρολάει λίγο και τον εαυτό του και ο ίδιος. Ένα νέο παιδί κι αυτός. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, εσείς οι πιο έμπειροι νομίζω ότι ξέρετε πού να σταματήσετε, πού είναι τα όρια σας. Ο Άρης δεν έχει βέβαια πολλούς έμπειρους παίκτες. Εσύ, είναι ο Χαρίσης. Ο Πάσαλιτς. Ο Πάσαλιτς, ναι, δεν έχει. Ακόμα και οι ξένοι, όπως είπες, είναι νέα παιδιά σχεδόν όλοι. Εντάξει, λίγο μεγαλύτερος είναι ο Νέιμικ, αλλά και αυτός δεν έχει ελληνικές εμπειρίες. Γενικά, ο Άρης είναι μια τελείως νέα ομάδα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Γίνεται, εγώ αυτό που βλέπω και ζω καθημερινά είναι ότι γίνεται κάτι καλό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν ήρθε το καλοκαίρι στον Άρη δεν περίμεναν τόσο ωραία τα πράγματα και τόσο καλά. Ξέρεις, ακούς ιστορίες από παλιά. Ναι. Έχουν γίνει διάφορα, αλλά ήρθα, εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο σκέψης και προσπάθειας των ανθρώπων. Κάνω μια πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια και χρειάζεται τη στήριξη του κόσμου πραγματικά για να ξαναγίνει κάτι καλό στην ομάδα του Άρη. Χρειάζεται υπομονή βέβαια, δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται λίγο καιρός, όχι μόνο τη φετινή χρονιά, αλλά και τις επόμενες, έτσι, να γίνουν κάποια πράγματα και να γίνει ο Άρης πάλι δυνατός. Βασικά χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Και η φετινή χρονιά ήταν επιλογή παιχτών, έτσι ώστε και οικονομικά, όπως το βλέπω εγώ, η ομάδα να μπορέσει να ανταπεξέλθει, αλλά και αγωνιστικά να καταφέρει να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Και πιστεύω ο συνδυασμός αυτός ως τώρα έχει πετύχει. Έτσι είναι, και το λέγαμε και προχθές ότι ο Άρης είναι στην πρώτη χρονιά του 99 και παράδειγμα είναι ο χθεσινός αντίπαλος, ο οποίος είναι στην τρίτη χρονιά του 99 και αρχίζει φέτος να παίρνει λίγο καλύτερους Αμερικανούς, να ανεβάζει λίγο το μπάτζετ του, να βάζει 2 χρήματα περισσότερα όσον αφορά την αγωνιστική ενδυνάμωση της φετινής του ομάδας. Ο Άρης είναι στην πρώτη χρονιά μιας τέτοιας κατάστασης που είναι δύσκολη και βέβαια έχω την αίσθηση ότι αν βοηθήσει λίγο η αγωνιστική επιτυχία θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα τη νέα σεζόν. Έτσι ακριβώς. Είναι η πρώτη χρονιά όπως λέτε και εσείς. Και ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε ότι και την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη, είχε και πολλές αποτυχίες, έτσι, δεν ήταν μέσα στο παρκέ, είχαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες. Την πρώτη σεζόν ήταν άστα να πάνε. Έτσι ακριβώς, δηλαδή μπορεί να χαρακτηρίσει ως και πολύ κακή σεζόν, αλλά αυτό χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται πίστη στο πλάνο του προπονητή, αλλά και σε αυτό που έχω συνδυάσει με τη διοίκηση. Και με τη στήριξη πιστεύω του κόσμου, που ο κόσμος του Άρη, όπως το ζω εγώ, είναι κάτι διαφορετικό στον χώρο του μπάσκετ, είναι κάτι ξεχωριστό. Να προχωρήσουν όλοι μαζί ενωμένοι και
Η ομάδα θα βγει στο τέλος πάρα πολύ κερδισμένη. Mm. Εσύ που πλέον έχεις ζήσει τον Άρη, τον ζεις ως παίκτης του Άρη, τον έχεις ζήσει και ως αντίπαλος, θεώρησε ότι αυτό το γήπεδο είναι μια ζωντανή διαφήμιση του μπάσκετ? Εντάξει, είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι... Νιώθεις όταν μπαίνεις στο γήπεδο μια τερχίλα. Είναι ένα περίεργο συνέστημα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ειδικά όταν ο κόσμος γεμίζει το γήπεδο. Και με πρόσφατο παράδειγμα το χθεσινό παιχνίδι, εκεί mm-hmm. που δεν ήμασταν καθόλου καλοί επιθετικά, σου δίνει το έξτρα κίνητρο. Δηλαδή εκεί που λες είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, έχω πίεση. Στην άμυνα νόμιζες ότι δεν μπορεί να σε περάσει κανένας αντίπαλος, ότι δεν μπορεί να σε κερδίσει κανένας στον αέρα. Είναι πολλά που σου δίνει αυτός ο κόσμος. Είναι κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Ωραία. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο για το παιχνίδι του Σαββάτου, που πιστεύεις ότι θα κριθεί? Γιατί το χθεσινό ξεκάθαρα κρίθηκε στην άμυνα. Πιστεύεις θα είναι το ίδιο το κριτήριο και το Σάββατο, ή θα παίχτηκε και κάπου αλλού? Πιστεύω, επειδή είναι πολύ κοντινά τα παιχνίδια, είναι σαν να παίζουμε play-off τώρα. Είναι κάπως περίεργο. Θα είναι πάλι άμυνες. Και πιστεύω ότι θα κερδίσει πιο εύστοχη ομάδα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα είμαστε τώρα τόσο άστοχες και δύο ομάδες. Πιστεύω πως θα είναι πιο συγκεντρωμένος και βάλει τα κρίσιμα σουτ, αλλά και επικρατήσει το θέμα το rebound, θα κερδίσει. Και μακάρι να είμαστε εμείς. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στη συνέχεια. Και βέβαια να πανηγυρίσετε μία ακόμα νίκη το Σάββατο αυτή τη φορά, μέσα στην έδρα του αντιπάλου, που θα έχει και διπλή σημασία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.